Unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Homesteaders. Μιλάμε για το 10th Anniversary Edition. Πολύ anniversary έχει πέσει τελευταία. Okay. Ευτυχώς για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, γιατί είναι καλά παιχνίδια. Το είδαμε και στο Castles of Burgundy προηγουμένως. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κυκλοφορεί από το 2009. Έχει τα χρονάκια του, είναι δεκαετίας. Παρ' όλα αυτά παίζει πάρα πολύ ευχάριστα. Αυτό και μόνο είναι σημαντικό για να το τσεκάρει κάποιος αν δεν το έχει τσεκάρει ήδη. Προσωπικά δεν το είχα παίξει, είχα διαβάσει ότι είναι καλό παιχνίδι και αγαπημένο από πολλούς. Όταν βγήκε η 10η έκδοση, η επετειακή, νομίζω ότι ήταν η ευκαιρία να το αποκτήσουμε πλέον και να το δούμε. Είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή του, όπως και τα περισσότερα παιχνίδια της TMG. Βλέπουμε ότι έχει ένα sleeve ασημένιο απ' έξω για να δείξει την επετειακή έκδοση. Και έχει και το συγκεκριμένο σήμα εδώ και εδώ. Θα πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι υπάρχει μέσα και να πούμε και το τι είναι που το κάνει ξεχωριστό και το κάνει 10th edition. Το παιχνίδι παίζει από 2 ως 4 παίκτες, διαρκεί περίπου 90 λεπτά. Η πολυπλοκότητά του είναι γύρω στο 3,05 στα 5. Είναι παιχνίδι που έχει να κάνει με bidding, με δημοπρασίες. Δεν είναι όμως το μοναδικό χαρακτηριστικό του, έχει να κάνει με city building, χτίζει την πόλη σου, μας αρέσει γενικά σαν είδος και είναι και οικονομικά στοιχεία. Έχει αυτό το sleeve, το οποίο δεν είμαι fan των παιχνιδιών με sleeve, όπως σας έχω πει, αλλά okay. Ένα sleeve όμως στο Castles of Burgundy θα ήταν χρήσιμο για να προστατεύσει το κακό κουτί. Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες, το κουτί και το χαρτόνι της TMG είναι πάρα πολύ καλό. Όσοι έχουν πάρει παιχνίδια τους ξέρουν ότι είναι πολύ ποιοτικά και πολύ ανθεκτικά τα κουτιά τους. Αντέχουν και έχουν και ωραία αίσθηση και στο μάτι, δίνουν μια deluxe εικόνα και μια deluxe αίσθηση και ανώτερη εικόνα, αισθητικά. Να πούμε ότι έχει UV spot το logo Homesteaders πάνω. Το θέμα βρισκόμαστε στην Άγρια Δύση, προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις πρώτες πόλεις, όπως βλέπετε και από την εικόνα για το εξώφυλλο, όπου είναι η κλασική εικόνα που είναι ένας ρημόδρομος στη μέση και είναι όλα τα σαλούν και οι τράπεζες και τα ταχυδρομεία αριστερά και δεξιά στην πόλη, όπου έχουμε και πολύ συχνά μονομαχίες και ούτω καθεξής. Παίξαμε πρόσφατα και άλλο παιχνίδι με θέμα western της TMG, φαίνεται να είναι αγαπημένο της θέμα και το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Ωστόσο, αυτό τώρα είναι ανεξάρτητο παιχνίδι, έχει την ιστορία του, ξεκινάει 10 χρόνια πίσω. Πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Το Old Western Presario είναι το τελευταίο που παίξαμε με θέμα Western από την DMG. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, city building με πολύ απλούς κανόνες. Έχουμε γυρίσει και live. Λοιπόν, οι κανόνες του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ απλοί. Έχει το πίνακα με το bidding και τη δημοπρασία που γίνεται εδώ και όλα έχουν να κάνουν διάφορα πλακίδια που είναι τα διάφορα κτίρια που παίρνουμε και χτίζουμε μπροστά μας και φτιάχνουμε την πόλη μας. Η συγκεκριμένη έκδοση έχει μεταλλικά νομίσματα, έχει custom resources, πάρα πολύ ωραία που θα τα δούμε. Έχει μεταλλικά tokens για victory points, πάρα πολύ πλούσια έκδοση και γενικά πολλά και όμορφα upgraded περιεχόμενα. Λοιπόν, τα περιεχόμενα είναι εδώ. Το setup του παιχνιδιού εξηγείται πολύ εύκολα σε αυτή τη σελίδα. Προχωράμε με τα κτίρια, εδώ είναι η ανατομία των κτιρίων. Κάθε πλακίδιο σου λέει ότι εδώ, για παράδειγμα, είναι η πόντι σε αξία που κερδίζεις. Εδώ είναι ο τύπος του κτιρίου και ούτω καθεξής. Το έχουν κάνει πάρα πολύ όμορφα έτσι ώστε με μια ματιά καταλαβαίνεις το ανάτομο της κάρτας πολύ εύκολα. Οι φάσεις του γύρου είναι εδώ, εξηγούνται. Έχουμε να κάνουμε το setup, μετά πάμε στο income, το εισόδημα. Μετά είναι, διάβαζω και ανάποδα, το allow and allocate workers, το collect income και το pay workers και μετά είναι η δημοπρασία, έχουμε το auction, κάνουμε bidding και building, αυτά που έχουμε αποκτήσει. Υπάρχει play rate, σαφέστατα, εδώ είναι το κεντρικό ταμπλό που μπαίνουν τα τρία κτίρια και πάνω στα οποία θα κάνουμε bidding σε ένα πολύ ωραίο σύστημα μπιντάρισματος που έχει. Παρόλο που δεν είναι ίδιο και είναι τελείως διαφορετικό το μπιντάρισμα, σε μέγεθος αρεσκίας, να το πω έτσι, μου άρεσε όσο το Speicherstadt, που έχει επίσης ένα πολύ ιδιαίτερο και πρωτότυπο σύστημα μπιντάρισματος και μ' άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω έχει κάτι αντίστοιχης αξίας, είναι διαφορετικό τουλάχιστον, το μπιντάρισμα του Homesteaders. Λοιπόν, εδώ εξηγούνται διάφοροι γύροι που περιγράψουμε στις διάφορες φάσεις και κατευθείαν πότε τελειώνει το παιχνίδι και το τελικό σκοράρισμα. Όπως βλέπετε, είναι πολύ απλό το παιχνίδι. Επεξηγεί τα κτίρια που έχει μέσα στο πίσω μέρος, τα special buildings και κάποια FAQ για κάποιες ερωτήσεις. Απλό παιχνίδι σε κανόνες, όπως απλά είναι και τα περισσότερα παιχνίδια της TMG. Παρ' όλα αυτά έχουν βάθος και μας αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-4 παίκτες, κάθε παίκτης έχει ένα παραβάν και χτυπάω γιατί με κοροϊδεύουν πολύ φίλοι ότι
τα χτυπάω για να ακούγονται, αλλά λόγω που το χτυπάω είναι απλά για να καταλάβει κάποιος από τον ήχο την ποιότητα του υλικού. Και όταν ακούει αυτό το χτύπο, καταλαβαίνει ότι δεν είναι λεπτό χαρτί, καταλαβαίνει ότι είναι χοντρό χαρτόνι το συγκεκριμένο και προσεγμένη η ποιότητα παραγωγής. Αυτό μάλιστα είναι ένα καλό σημείο και στοιχείο μιας anniversary edition. Λοιπόν, πολύ απλά αυτό είναι εδώ. Λίγο προσοχή να το κάνετε για να μην σας ανοίξει παραπάνω. Γενικά, δεν λέω για το συγκεκριμένο, το έχω δει. Ο κάθε παίκτης λοιπόν έχει αυτό το παραβάν, το οποίο δείχνει την άκρη του ποταμού, ένα certificate εδώ. Land Office, ιδιοκτησίας γης, μάλιστα. Και από πίσω ένα πολύ χρήσιμο play rate με όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Εδώ φαίνεται το Anatomy of a Building, το δείξω εγώ να το βλέπετε εσείς να το διαβάζω κι εγώ. Εδώ λοιπόν φαίνεται η ανατομία ενός κτηρίου. Εδώ φαίνεται η γύρη, το Game Rounds που σας είπα πριν, το Setup, το Income και το Auction, οι τρεις φάσεις του παιχνιδιού. Τι γίνεται μετά το γύρο 10, τα σύμβολα του παιχνιδιού, τα resources και ό,τι έχει που είναι πάνω στα πλακίδια και η βασική στρατηγική που προτείνει. Σου λέει, early in the game, develop ways to get resources and trade cheats. At the marketplace you can buy resources that you do not have access to otherwise. Resources can be sold at the marketplace to provide silver. Gold can be used as 5 silver, but you don't get change. Βασικές συμβουλές. 4 play rate, ένα για κάθε παίχτη, από σκληρό χαρτόνι, ωραία ποιότητα. Προχωράμε. Το κεντρικό ταμπλό. Το κεντρικό ταμπλό του παιχνιδιού, πάνω στο οποίο θα μπαίνουν τα πλακίδια, θα γίνονται οι δημοπρασίες, 3 δημοπρασίες σε κάθε γύρο. Υπάρχει επέκταση για το expansion που βάζει και 5 παίχτη, θα το δούμε μετά. Εδώ είναι το τρενάκι που θα προχωράει. Εδώ είναι το εισόδημα σε δολάρια που πιντάρουν οι παίχτες για να αποκτήσουν το κάθε πλακίδιο. Ένα απλό placeholder είναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά είναι ωραίο και ταιριάζει με το θέμα του παιχνιδιού. Λεπτομέρειες, κοιτάξτε το χαρτί που είναι σκισμένο εδώ στο χάρτη πάνω. Ωραίο. Λοιπόν, punch board. Πολύ πράγμα, όπως θα περιμέναμε. Λογικό. Λοιπόν, θα τα βγάλω λίγο στην άκρη αυτά, θα τα δούμε σε λίγο. Αυτό που θέλω να κάνω catalog με την DMG είναι επειδή έχω πολλά της παιχνίδια όπως το Gentes που έχει πολύ ωραία resources, όπως το Energy Empire που έχει πολύ ωραία resources, να κάνω ένα catalog τι resources έχει το κάθε της παιχνίδι, γιατί με αυτές τις εκδόσεις μπορεί να χρησιμοποιείς τα token της σε άλλα παιχνίδια, γιατί είναι πάρα πολύ deluxified τα υλικά που έχουν. Λοιπόν, τα κτίρια. Τα κτίρια έχουν λίγο απλοϊκή προσέγγιση στην εικονογράφηση. Αν δείτε, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο art, έχουν όμως είναι αριθμημένα με το πρώτο γράμμα να είναι κεφαλαίο. Για παράδειγμα, τα residential είναι πράσινα με R, τα commercial, το δείχνω εδώ, δείτε εσείς εδώ, να δω εγώ. Τα residential είναι πράσινα με το R, μετά είναι τα μπλε που είναι industrial και έχουν το I. Το C είπαμε ότι είναι commercial, το έχει και εδώ. Το any type είναι οτιδήποτε τύπου και νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά που βλέπω εδώ. Ας κάνουμε λίγο unpunch. Το χαρτόνι είναι λίγο πιο λεπτό από ό,τι έχω συνηθίσει μέχρι στιγμής, αλλά είναι σκληρό. Ενώ για TMG είναι μάτι εκτύπωση, δεν είναι lean finish, είναι μάτι εκτύπωση, είναι καλό cardstock. Δεν είναι το πιο χοντρό που υπάρχει, δεν είναι και λεπτό βέβαια, έτσι. Απλά ενώ σε σχέση με TMG είναι μια ιδέα πιο λεπτό. Αλλά είναι στιβαρό, δεν κάνει bend και είναι καλής ποιότητας. Ωραία. Εδώ βλέπω ότι έχει δείκτες και cardstock δείκτες για τα λεφτά και μεταλλικά που θα δείξουμε σε λίγο. Η κανονική έκδοση δηλαδή φαντάζομαι έχει τέτοια. Κάποιοι δείκτες ιδροδρόμου και κάποιοι δείκτες depth, χρέους. Θα βγάλω τα πλακίδια απλά και μόνο για να δούμε πόσο είναι σε σύνολο, στο μάτι. Όπως βλέπετε καθώς προχωράμε τα κτίρια είναι πιο advanced. Εδώ για παράδειγμα είναι και residential και special, commercial και industrial και ούτω καθεξής. Συνδυασμός δηλαδή κτιρίων. Έχει τη σημασία του αυτό. Απλοϊκή προσέγγιση στο art. Πάρα πολύ απλοϊκή, αλλά δεν με πειράζει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα ήθελα πιο βαρύ art, να σας πω την αλήθεια, πιο busy. Γιατί πρέπει να κάνεις focus ακριβώς στο τι τύπου κτίριο είναι και όχι στα υπόλοιπα. Δεν είναι τόσο σημαντικά και τις ιδιότητες που λέει από κάτω προφανώς για το κάθε κτίριο. Περισσότερα. Σε κάθε board έχει περισσότερα χρήματα και περισσότερα debt cards, προφανώς υπάρχουν αρκετά. Εδώ, market, farm, δεν είδαμε farm μέχρι τώρα. Foundry, τα μπλε αυτά. Θα τα
να δείξω λίγο από κοντά. Σέλατε marketplace, νομίζω αυτό είναι ένα για κάθε παίκτη για να υπάρχει σαν reference. Και starting player. Βέβαια υπάρχει ένα πιο cool token για starting player, θα τα πούμε σε λίγο. Επιπλέον κτίρια, έχει πάρα πολλά κτίρια το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να τα δεις όλα αυτά, σίγουρα θα υπάρχει μεγάλη ποικίλα και μεγάλο replayability και από το τι δοκιμάζεις ο ίδιος, αλλά και από το τι περνάει στο... Ναι, γι' αυτό είναι λίγο πιο λεπτό λοιπόν το χαρτόνι, γιατί είναι πάρα πολλά τα boards όπως βλέπετε, τα ταϊλάκια, τα κτίρια. Μιλάμε για μεγάλο πλήθος. Εδώ τώρα είναι το Circus, το Bank, Stables, Fairgrounds, θα δείχνω λίγο εντάχει. Διαφορετικά κτίρια. Θα μαζεύουμε και αυτά. Ματ, ωραία αίσθηση το χαρτόνι. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα τα κάνουμε punch και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από την αγαπημένη πλέον εταιρεία TMG. Town Hall, Train Station, Restaurant, Terminal. Τα επιπλέον κτίρια που βλέπουμε εδώ. Μόλις τα διάβασα. Μεγάλη ποικιλία σε διαφορετικά κτίρια. Και μεγάλο πλήθος συνολικά θα πω επιπλέον. Μιλάμε όλο αυτό. Πολύ υλικό, πολύ πράγμα, πάρα πολλά κτίρια. Και ένα punch board το οποίο δεν θα το βγάλω γιατί θα πάμε σε κάτι πιο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με τους πόντους νίκης 25 και 1. Πολύ ωραία και αυτά τα VP tokens, αλλά. Όλα μπαίνουν στην άκρη και πάμε να δούμε που πραγματικά είναι η ομορφιά. Λοιπόν, καταρχήν, μιλάμε για πόντους νίκης σε 25 και 1 σε μεταλλικά χρυσά αστέρια μέσα. Τώρα αυτό, πείτε μου αν δεν θέλει κανείς να το χρησιμοποιήσει σε όλα τα παιχνίδια. Τουλάχιστον σίγουρα αυτά που έχουν να κάνουν με Western. Μιλάμε για πολύ καλό component, μεταλλικά. Δεν είναι μόνο ότι είναι μεταλλικά και έχουν μεγάλο βάρος και είναι βανάγνωστα, είναι και... ωραία στο χέρι, έχουν ωραία αίσθηση. Αυτά είναι τα 20 και αυτά είναι τα σάκια, μπόλικα και σάκια. Όλα αυτά είναι πόντι νίκης με τη μορφή αστεριών. Τέλεια επιλογή για κάθε παιχνίδι western. Πραγματικά δεν νομίζω ότι θα παίξω κάποιο παιχνίδι Western πλέον χωρίς αυτά. Ίσως τα βάλω και στο Western Legends. Πολύ ωραίο. Συνεχίζοντας στην εντυπωσιακή παραγωγή, θα κάνω λίγο zoom γιατί νομίζω είναι καλύτερο να φανεί λίγο πιο κοντά αυτό. Πάρα πολύ ωραία η ποιότητα. Πάμε στα χρήματα. Τα οποία επίσης είναι εντυπωσιακά. Είναι single dollars. Φοβερά, ασημένια, μεγάλο πάχος και πολύ ευανάγνωστα και ξεχωρίζουν ακόμα και δίπλα στα χρυσά και ίδιο χρώμα, ίδιο σχήμα να έχουν, παρόλο που δεν έχουν, μιλάμε για κύκλους και για αστέρια, είναι και πολλά κιόλας. Μια καλή επιλογή τόσο και για άλλα παιχνίδια, έτσι, όπου έχεις, αντί να έχεις τώρα αυτό, έχεις αυτό, μιλάμε για μεγάλη διαφορά και είναι και πάρα πολλά. Συνεχίζουμε. Μάλιστα, νομίζω έχουμε πιστεί ότι είναι Anniversary Edition. First Player Token, το αστέρι του Σερίφη. Μεταλλικό. Πάρα πολύ ωραίο. Μοιάζει και λίγο παλαιωμένο. Και σε κερδίζει. Τέλος, πάμε να δούμε και τα custom resources που έχει το παιχνίδι. Δεν είναι το ίδιο εντυπωσιακά όπως είναι στο Energy Empire, για παράδειγμα, θα πω εκεί. Αλλά παρόλα αυτά είναι custom και είναι ωραία, δεν είναι άσχημα. Να τα. Εδώ. Εδώ να φαίνονται. Μετά μιλάμε για το φαγητό που είναι σχήματος μήλου, custom resources, μήλα. Μπάρες
χάλιβα. Αυτά είναι πιο ωραία. Ξαναλέω, στο Energy Empire είναι πιο εντυπωσιακά. Αν κάποιος έχει πάρει το Energy Empire, ξέρει τι εννοώ. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με δισκάκια και κυβάκια, μιλάμε για ωραία component. Λίγο ελαφριά στο χέρι, αλλά οκ. Καλά. Ίσως έχει να κάνει με το ότι έπιασα τους πόντους νίκης και τα μεταλλικά νομίσματα πριν. Αλλά νομίζω είναι λίγο πιο ελαφριά, αλλά ωραία πάρα αυτά. Σανίδες ξύλου, τίποτα ιδιαίτερο. Planks. Ο χρυσός. Εδώ είναι απλή κύκλικη δίσκη, θα μπορούσε να είναι κάτι καλύτερο. Και οι αγελάδες, οι οποίες είναι και ζωγραφισμένες, δεν είναι το ίδιο όμορφο όπως είναι στο καβέρνα. Παρ' όλα αυτά, ξεχωρίζουν ότι είναι αγελαδίτσες. Και έχουν custom σχήμα και αυτές. Γενικά, πλούσια τα περιεχόμενα. Τέλος υπάρχουν εδώ οι καουμπόιδες, που είναι resource. Είναι custom maple καουμπόιδες στο παιχνίδι. Και μιλάμε τέλος για το τελευταίο πράγμα που υπάρχει μέσα στο κουτί. Ένα τρενάκι στο χρώμα του κάθε παίκτη που κινείται στο κάτω μέρος του ταμπλό που είδαμε πριν. Ένα απλό τρενάκι, ένα για κάθε παίκτη. Και μία μπότα χωρίς πυρούνια. Αν δεν καλάσουν για τους πόντους νίκης αυτό ή για τον πιντάρισμα, πρέπει να είναι για τον beating αυτό, ναι. Για τον beating. Οι πόντοι νίκης απλά τους αθρίζεις. Στο ταμπλό που είδαμε πριν, εδώ δηλαδή, το πόσο πιντάρει ο καθένας βάζοντας την πότα του και το πόσο προχωράει το τρενάκι του εδώ βάζοντας αυτούς τους δείκτες αντίστοιχα. Ωραία τα περιεχόμενα, πολύ όμορφα, πολύ προσεγμένη παραγωγή. Αυτό είναι το Home Standards 10th Anniversary Edition.